Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Πεπε φίλοι μου, κόψε στο πάνω χώρι. Ελάτε να γελάσουμε, οικογένεια όλη. Οικογένεια όλη. Με καμπατσόν το πάκο στην πεζούν αγκαλιόπιν. Παρασεφού Μαρίτσαν και το ράφτιν το Γιάννην. Με καμπατσόν το πάκο στην πεζούν αγκαλιόπιν. Παρασεφού Μαρίτσαν και το ράφτιν το Γιάννην. Αρέσκει σου, πάμπο μου. Να σου πω την αλήθεια, κορυμπεζούνα, έτσι σπίρκασα. Κορυμπεζούνα, έλα κάμε μου το και εμένα την κόρη μου. Στου πάτο στόμα σου, πατέρα, στου πάτο στόμα σου. Θωρείς θέλω να περιποιηθώ το θιό μου τον Κοντογιάννη. Αρέσκει σου, θείε Κοντογιάννη. Μα ποιος είναι τούτος ο θιός σας ο Κοντογιάννη και πελάρετε με σου. Άτε τώρα πονή ξέρεις, άτε τώρα πονή ξέρεις. Κύριε πάμπο, μα για όνομα του Θεού Χριστού και της Παραγίας όλα, πάνε που γεσέλ μες στον καβένε. Μα χειμέλη την πέζουν όλα. Μα να ντρέπεσαι καθόλου, με συμπέθερε. Καθόλου ένα ντρέπεσαι. Ήξερες πως ήρθε για λόγο μου ο κύριος Πάμπος και μου πες τίποτε. Για λόγο σου. Τον κύριο Πάμπο ρε φέρατο για να παρακολουθεί την Παρασκευού να πεζούνα. Είναι ιδιωτικός ντέτευτη. Αποκλείεται ρε συμπέθερε. Καλά, ο θεός μου Κοντογιάννης ποιος είναι καλό. Που να μάθεις, πέ μου να μάθω και εγώ να πεζούνα. Σιγουμάνο, βγαίνετε. Απού να το φάνεις σύντη. Περίμεξε όμως πάει να πει. Α, πατέρα, ξέρεις τι να μου θέλω τώρα. Να μου έλεις, κορή. Να φυρτώ. Εφύρτη μάνα μου και πιάνω σένα. Εφύρτη. Έλα, μάνα μου. Γεια σου, Παπακοστή. Καλώς. Παπακοστή. Θέλουμε να παντικιάσεις το μαχαζί σου για 2-3 ημέρες ώσπου να βρούμε τόπο δικό μας. Το μαχαζί μου. Πέ μου κύριε Παντέλα, για ποιο σκοπό να επιτρέπετε. Βασικά το χρειαζόμαστε για κάποια τηλεφωνήματα που θα κάνουμε. Μου σου μπορεί να ρίξεις. Ακού, Παπακοστή. Ακού. Είχαμε μια εταιρεία να φέρνουμε χαβιάρι από τη Ρωσία. Και θέλουμε το μαχαζί σου προσωλιάσιο. Και είσαι το γραφείο μου, εθιαλέξετε κύριε Παντέλα. Μας δουλεύει πάρα πολύ το γραφείο σου, Παπάκοστη. Ναι, αλλά οι δουλειές μου δες πως είναι. Είπαμε, Παπάκοστη, για 2-3 ημέρες. Βολεύτουσα, δες το σκαρπάρικο σου 2-3 ημέρες, ώσπου να βρούμε τόπο δικό μας. Πέ μου κύριε Παντέλα, αν μπορώ να πω όχι. Όχι, Παπάκοστη, δεν μπορείς να πεις όχι. Να μου συζητούμε καλώς η ώρα, όξα κουβέντα να γίνεται. Μα εμείς δεν συζητούμε, Παπάκοστη. Εσύ συζητάς. Εγώ δες πως είναι. Είναι, εσύ. Να μπορώ να σου πω, κόρη Μαριτσού, να μπορώ να σου πω. Ήμουν σίγουρα 100% για λόγο μου που ήρθε ο κύριος Πάμπος. Αχ, κόρη πεζούνα. Πάρ' το απόφαση, πεζούνα μου, μόνη σου, να μην είσαι ώσπου να πεθάνεις, κόρη. Με μου λάρεις έτσι, κόρη Μαριτσού, και πληγώνεις με πάρα πολλά. Έχω μια απορία όμως, κόρη Μαριτσού. Κι ούτως ο θκιός μου Κοντογιάννης μου γράψε το πείμα ποιος είναι η κόρη. Εν κανένας που θέλει να σου κάνει φάρσα, κόρη. Να πούμε η Καλλιοπού. Σιώπη είναι κόρη, μπορεί να μου γράψει γράμμα και ξέρει να γράφει ποίηματα κόρη Καλλιοπού. Να στο θκευάσω άλλη μια φορά, κόρη. Όχι, πεζούνα μου, εν τρεις βόλες που μου το θκευάσες, κόρη. Άτε, πιέ τον καφέ σου. Αμαρισσά, να μου πού είναι ο Παντελάς. Εν ήξερο, μουκτάρι. Να μπορ, πίνεις καφέ. Όχι, δεν θέλω καφέ. Ξέρεις το ότι ήρθε και πιάνε τη Λαρίσα μου τον μπακάλι κοντζάκι και με χάσκοντα. Και εμένα είναι τα πουντάλα της μουχτάρι. Πιένε, κάνε καλά μητά του. Ξέρω το ότι είναι να κάνω καλά μητά του. Είναι τα σου τα λαλό χαρκές. Α, πεζούνα. Κάτι αθιούμουν να σου βάλω εξίας. Πώς να θυμηθείς Λαρίς μου ρε συμπεθερέ. Πού να θυμηθώ. Α, θυμήθηκα πεζούνα. Ήρθες σου γράμμα και πήρα σου το στον καφέ, ναι. Απαναγία μου. Ήρθε μου γράμμα για εμένα. Όχι, της Γιαννούλας πάει παν. Κύριε λέεις. Κόρη Μαριτσούδα, ανουπάνω κόρη και κάτι μου λαλεί ότι το γράμμα θα είναι αποκαλυπτικό. Λαλείς κόρη πεζούνα. Όχι έλαλο, είμαι σίγουρη.
χωρίσετε σαν τα φιλικουτούνια. Ακούσε, βερθήκετε εδώ και τη μια τη άλλη πάστε και λέει με τα τακούνια. Ετέρκαζα το, ναι. Έφυγες, ο ξανά σου την αντινάξω. Τι ήρθες να με τώρα να μας πάσεις στο νευρικό μας σύστημα. Ωι, Κοργαλιόπιε, για άλλο λόγο που ήρθες σήμερα. Κορή Δημήτρη, λάσε ρωτήσω, πέ μου, κορή, είδες τίποτε το Πίτερ μου. Άντε, κόριτσα σου, πουλήσου, σας πας το Πίτερ τώρα, παρέτα μας. Άιστε να μας πει για ένα λόγο ήρθε, λάλε. Κορή Καλλιόπιε, ο πεθερός σου προσέλαβε ιδιωτικό ντετέκτιβ και ξέρεις για ποιο σκοπό. Δημητρούλα μου, αν ήξερα, εν ήταν να καταϊσεύκουμε μες στο πανοχώρι, λάλε. Κόρη, για να παρακολουθήσει την πεθερά σου για να δει αν έχει φίλο. Κόρη μου, τι θέλεις, λαλή, κόρη μου, να παρακολουθήσει την μουχτάρενα. Κόρη, μιλίτσα, με έχει σιλόλοας. Και ρώτα με εμένα που την πράττω μέρα νύχτα, εγώ έχω την ικανή γιαούλα. Κόρη, δεν λέω μαζί για φίλο, κόρη. Τα προπάντω για φίλο. Κύριε Παμπό. Καλά, κυρία Παρασκευούτσι. Παρακολουθείς Μελίσσα πάλι. Μελίσσα, πάντα Μελίσσα. Είναι σένα που παρακολουθώ, μα εντζιμάσαι. Όχι, εντζιμούμε, κατάλαβα το πως είναι εμένα. Και γιατί με παρακολουθάς αν επιτρέπετε, α? Έβαλε με ο Χάμπατσος. Είπα σου πως είμαι ιδιωτικός ντετεκτίβ. Ναι, ξέρω το, είπες μου το. Λοιπόν, πόσα διάς να πω του Χάμπατσου ότι δεν έχεις φίλο? Κατάλαβα! Γιατί είδες με τίποτε να έχω φίλο! Όχι! Αλλά άμα του πω πως έχεις, ποιον να πιστέψει, εσένα ρωξα εμένα! Πούσο! Έναν τρέπεσαι τα μούτρα σου! Και ήσουν και του CIT ακόμα! Έναν τρέπεσαι! Ας τι εύκοσε, κόρη μου! Εν το κατάλαβες! Όχι! Εν το κατάλαβα! Άντε! Άντε ρε! Περίμενε, κόρη! Περίμενε! Λέσο και τον πατέρα μου, κόρη Μαριτσού, κύριε Λέσο. Έπιανε το γράμμα και πήρε να πάρει παραγγελία. Όχι, όχι, κόρη. Εδώ να βγει το γράμμα, κόρη. Ευχαριστώ. Παιδιά μου, κόρη Μαριτσού, εν το πιστεύω, κόρη, εν το πιστεύω. Αθκευάσαι πρώτα μου γράφει. Α. Έπρεπε να σου πεζούνα, ηθοποιός να βγει πας στο σανίδι. Να προσπιάσαι και να κλώθεσαι όπως κλώθεται το φίδι. Κόρη Μαριτσού, μα ποιος σου τα γράφει τούτα? Τώρα τι είσαι παρακάτω, κόρη, είσαι παρακάτω. Να σε χαρώ πολλά χαιρετίσματα να δόκεις στην του βρακά του νεκατόστρα και να του πεις καμπόσο να προσέχει σαν την τηλιέτε τη ζώστρα. Με έμπα και πέσει του άξιπα η βράκα τσούλα του μείνουν δίχως χώστρα. Έτσι πολύ καλή κόρη πες μου. Και πάλι γράφεις σου που κάτω όποιος ο Κοντογιάννης κόρη. Ναι κόρη Μαρίτσι, πάλι έτσι γράφει κόρη, πάλι έτσι γράφει. Εσύ κι άλλο κόρη. Και σου κόρη πες μου να νομίζεις ότι τούτος ο θεός ο Κοντογιάννης είναι ο Πάμπος κόρη. Όχι νομίζω Μαρίτσου μου, αλλά βάλω τη κελέ μου που κάτω από το μασέρι ότι τούτος είναι. Να κάτσω τα μένα καρτερό το Πάμπο κόρη πες μου. Κόρη Μαρίτσου να σου θυκευάσω και το άλλο κόρη. Όχι. Με φίλον έρθει τέτοια σαν να σου πω την αλήθεια. Εσύ είναι ονόματι, αλλά με... Εν ήξερο. Εν ήξερες. Όχι, εν ήξερο. Έχω μια προαίσθηση πως κάτι ύποπτο συμβαίνει με τη γυναίκα σου. Για όνομα του Θεού, κύριε Πάμπο μου, για όνομα του Θεού. Είναι ύποπτο συμβαίνει, σιώ. Μα γι' αυτό την παρακολουθώ, την ευλογημένη και να μάθω. Κύριε Μουκτάρη. Γεια σας. Γεια σας. Μα πέ μου είδες πως είναι η Λαρίσσα, έφυγε που κοντά σου. Ναι, έπιανε και έκαμε τη διευθύντρια ο Μαντέλα. Διευθύντρια. Ναι. Ήρθε να νοικιάσαν στο μαχαζί για 2-3 ημέρες. Να φέρνει λέει ο κύριος Παντέρας χαβιάρι μου τη Ρωσία. Ακούεις κύριε Πάμπο μου, ακούεις. Τούτος που λέει ο παπάκος της είναι τσαούσης της αστυνομίας. Άτε ρε μουχτάρι. Άρη γυρεύτης ψηλούς μες τα χέρα. Οι άλλοι ουλί είναι ενάγοι. Κι έφτιαξες ο Παντέλας τώρα. Άρα, να φύγω να πάω ένα μέσα μου. Έλα πάμε σε. Μα φύγε θυμωμένος τώρα τούτος ουλά. Όχι θυμωμένος. Σύλλος έφυγε. Σύλλος. Ναι, σύλλος. Αφήσα σας κόρη. Όχι, είμαστε μέσα στο νοσοκομείο ακόμα. Είναι καλά. Τσακωθήκετε, διαρτήκετε και τώρα με λιγάλα. Βεβαίως πεθερόλα μου, διότι ενώνει μας ο κοινός αγώνας. Ο κοινός αγώνας ποιος είναι? Η κυρία μου, τώρα μου, μας ρωτάς καλύτερα ποιος είναι ο κοινός εχθρός.
Ο κενός εχθρός? Mm-hmm. Ποιος είναι τούτος κόρη? Εσύ πεθερά, ξανομίζεις πως δεν τα μάθαμε πως σου βάλει μου τον τέτεκτιβο πεθερός μου. Κακά τα ψέματα κυρία Μουχτάρενα μου, πάντως μόλις το έμαθα έπεσα από τα σύννεφα. Αλλά έτσι είσαστε εσείς, μόνον εμάς τις μητσές να μας κολλάτε με αυτόν τείχο μόλις ξενοδικλήσουμε. Άμα τα κάνετε εσείς οι γεροπεμπέρες, έτσι έχει πρόβλημα, έχει. Να πω κυρία Μουχτάρενα μου, να τα χωρίς, κλειοσφάλια σας τώρα, λαλείς τίποτε, α. Τι να μπορεί να πω κόρη μου. Είπετε τα όλα εσείς. Μα είδες την κορή! Θωρώ την κορή, τι θωρώ έβαλε τον ούρο της μες στα χέρια της και έφυγε η Αγία η Σκλέρη. Η ποια κορή, η Αγία η Σκλέρη? Ναι κορή Σκλέρη, καλό η Μαλαχτή. Στον πελάν κορή Μαριτσού και τούτος ο πατέρας μου κάπου θα κοράγησε ήταν να τον πέψαμε να τον φέρει. Τέλος παντών, να κάνω από μόνο άλλο 5-6 λεπτά. Γεια σας κοπέλες. Κορή μου Δημητρούλα, μα περιπέζεις μας κορή, πού είδες τις κοπέλες εσού? Καλά, μισό λεπτό να ξανάρθω. Γεια σας κοτσάκαρες. Α, μάνα μου, μάνα μου, και σταθμά ξόβου τον τοβρούλι. Θα σου το κάνω τρίτα. Άιστη, κόρη Μαριτσού, και εσύ άιστη. Κόρη Δημητρούλα, που να έχεις τις ευχές μας που τα 40 μας νύσια. Πάει να μας φέρεις τον κύριο Πάμποντα μες στον καφέ, ναι. Ω, ο κύριος Πάμπος τώρα παρακολουθεί την Μουχτάρενα, να βρω μες τα χωράφια να τον έβρω. Κόρη, μα δεν κατάλαβες τον λόγο που ήρθε πάνω στο χωρκό μας ο Μπάμπος, κόρη? Όχι, δεν τον κατάλαβα. Γιατί ήρθε? Για την πεζούνα, μάνα μου, εν ολοφάνε ρε τα πράγματα. Πέμας αλώναν, κυρία Μαρίτσα, να γελάσουμε. Ο έναν λοθκιόπον να σου πει να κλάψει. Άου! 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 Ναι, άου! Μόλις έρθει το χαβιάρι θα σου τηλεφωνήσω. Σε κανένα μήνα περίπου. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια. Πώς πάμε κόρη Λαρίσσα, πώς πάμε? Πολύ καλά κυρία Παντέλα. Μόλις τους μιλήσω για χαβιάρι από την Μόσχα όλοι ενθουσιάζονται. Ξέρα το κόρη Λαρίσσα, ξέρα. Όμως, κάποιοι με ρωτάνε περίεργα πράγματα. Να μου σε ρωτούν δηλαδή. Ένας μου είπε ότι δεν θέλει το χαβιάρι να είναι πάνω από 20 χρονών. Και άλλος επέμενε ότι το θέλει ξανθό. Εντάξει, κορή, εντάξει, εντάξει. Ρέμισε, κορή, άμα δεν έρθει η ώρα, θα ρωτήσεις. Μην ανησυχείς. Έτσι ξέρεις. Μπορεί να έχει και χαβιάρι ξανθό. Κάποιος άλλος μου είπε ότι το θέλει να κάνει και μασάζ. Μασάζ? Ναι. Έτσι ξέρεις, κορή, έτσι. Αλλά όμως, ένα είσαι χαβιάρι που το αλήθηκες, κορή, και να μην είσαι μασάζ. Αθυμίθουν να ρωτήσει για τούτο που ρίλα. Γεια σας. Σόβαρος τον κύριο Πάπα. Μα πού είναι ο παπάς? Ο παπάς δεν τον κερκίζαμε. Κύριε Πάπα, τουλάχιστον για 2-3 ημέρες. Νοικιάσαμε εμείς το μαγαζί για 3 ημέρες. Α, ναι ρε, έλα λεπτό του μουχτάρι για μέσα στο μπακάλιβο, ξηγάσαμε το. Γεράσαμε, κύριε Βαντέλα. Γέρασες, θέλετε, ποιο γεράσαμε. Κορίνα Ρίσσα, τον τύπο θέλω, τον προσέγγιζα. Μα γιατί να τον προσέχω, κύριε Παντέλα? Μήπως κάνουμε καμία παρανομία? Μα σοβαρό μιλάς, κόρη. Είναι δημοσία της αστυνομίας, κόρη, να κάνει παρανομία. Αυτό λέω κι εγώ. Γεια σου, κύριε. Hi, father. Hi. Πότε σας εξαμολύσασαι? Άιστα, τώρα έχουμε πιο σοβαρά θέματα να συζητήσουμε τώρα. Κυρία Μουχτάρη μου, μα πού είναι ο Πίτερ μου? Άντε πάλι, άρχιψε με το Πίτερ της πάλι του. Πολύ καλή, μα αφού είστε σημειό, κόρη. Δεν να βρεθεί, κόρη, μεν και τίποτε αγούδερο να χαδιάτε το τέρας του Αμαζονίου. Ωραία, σε μου πολλά, κόρη, κάτι ο πίτσα. Το τέρας του Αμαζονίου. Γέλινε σου, γέλινε. Έμελε μα να το δούμε και τούτο μιλιά μου. Η γενέκα του να τον κάνει χατζή και τούτο να χάχανο λοά. Αμανέ, είπε σα τίποτε ο Πάπο. Τι κουνιά μου. Πού είναι η κουνιά μου? Πού είναι η κουνιά μου? Να, και ό,τι κουνιά να παρασκευάσω την Παρασκευού, να σκοτώσω τον φίλο της και να σκοτωθώ και εγώ που γυράνε. Ένα λεπτό. Ναι, μόνο. Εξήγα μας. Εσύ μόνος σου ήταν ώστε να σκοτωθείς με την κουνιά. Α, ναι, είσαι δίκιο. Α, έχω δίκιο. Να, με σκοτώσει η μιλίτσα. Κι ας την κουνιά που θα πάρει. Κι ας την κουνιά που θα πάρει. Είχαμε τα μάρου της κόρη καλδιομία. Γέλινε σου, γέλινε. Άντε, άντε. Καφέ μπεζούνα. Καφέ και κανένα μπισκοτσούι να κάνω βουτίνα. Κάτσε κύριε Πάμπο, κάτσε ώσπου να τα ετοιμάσεις. Όχι, όχι, κόρη μπεζούνα, δεν θα κάτσει. Κύριε Πάμπο, ξέρεις ποια είμαι εγώ? Σου πω, φάτσα να θυμούμαι, αλλά το όνομα σου εξήχασα. Η Μαρίτσα είμαι, η γυναίκα του Παντέλα. Α, ναι,
η Μαρίκα. Ναι, τώρα θυμήθηκα. Όχι Μαρίκα, Μαρίτσα. Καλά, ναι, για Νίτσα ή για Ντάκης. Ένα Κωστίτσα Κωστάκης. Τέλος πάντων, κύριε Πάμπο, να φύγει στα θέατρα και να μας πεις την αλήθεια. Είσαι εσύ που γράφεις τα ποίηματα της Πεζούνας και γράφεις που κάτω ο Θεός ο Κοντογιάννης. Αλήθεια είπε τον Κοντογιάννη. Μα σου και καλά έβαστηκατε να μου ταράξετε τα νεύρα μου πάρε. Αφήστε με ήσυχο καλέ μου. Α, δεν έτσι. Σου φάνηκε η αντίδραση του κόρη Μαριτσού του τόση ενένενη. Να σου πω την αλήθεια, κόρη Πεζούνα. Την αλήθεια, να μου πεις κόρη την αλήθεια, καλό ψέματα. Πάντως κόρη Μαριτσού, εγώ βάλω την κελέ μου πικά στο μασέρι, ότι του τόση ενένει. Συμφωνάς? Συμφωνώ, κόρη. Ξέρω το πως συμφωνείς. Δεν το πιστεύω, κύριε Παντέλα. Από όλα τα τηλέφωνα που μου έδωσες, μόνο δύο δεν θέλουν χαβιάρι. Οι 46 όμως θέλουν. Ναι, οι 40 θέλουν μία φορά το μήνα. 4 κάθε 2 μήνες και 2 κάθε 6 μήνες. Έτσι ηλικία, κόρη Λαρίσσα. Τι είπες? Εκεί πότε, τώρα που να έρθει η αντίθλαλο και να φέρει τα ρελιά μου την τράπεζα, κόρη, θα ξεκινήσουμε αμέσως την εταιρεία. Εταιρεία Χαβιάρι Λίμιτεδ. Πήγε στις τράπεζες να φέρει δανειό, κύριο Σιανή. Ποιο δεν τα πάει, κόρη, εγώ. Πήγαινε ο Ιαννής, εμένα δεν μου λέει, δεν ξέρω γιατί, κόρη. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Να μου κάνετε. Πέτε μου, είδατε τον κύριο Μπάμπο να αρέσει κατά δά. Αντί να σε γυρεκείς, να σε γυρεκείς τον εσύ μου κτάρενα. Α, να τους ο κύριος Πάμπος. Γεια σας. Καλώς τον. Και καλώς τον. Εγύρευκασε. Θέλω σε. Δεν μου έθελες, κόρη. Έλα δά. Έλα δά και να σου. Να του σύσαι την κελά του κόρη Λαρίτσα. Δεν σοβαρό μιλάς, κύριε Παντέλα. Όχι σοβαρό μιλώ. Χράψε κάτω. Ξύπνα! Να πω νικόρη! Να πω νικόρη! Έβαλε στον αλουπό να προσέχει τη σόρνη, θα σε ρωτάς την να πω κόρη! Κακά να κράνε τον μπάμπα να λαμπρατσέ και πιένε! Μα η Παρασκευού, κόρη! Όχι, η πριγκίπισσα Μαλία! Εγώ κύριε Μουχτάρη μου τώρα να πιστέψω ότι δεν το ξέρεις ότι ο Πάμπος, άλλος ο Γιωργής ο Σίκλας, ήταν η συμπάθεια της! Δεν το ξέρεις τι τον ανάγκη να τον πιάσεις, να τον φέρεις, να τον βάλεις να την γλέπει! Χα, και ψαρά! Έτσι πιστεύω σας. Πειράζεται με για να κάνετε χάσει. Πειράζομαι, δεν το πιστεύω, κόρη Καλλιόπη. Πείτε στα καμπίσματα και να δούμε ποιος πειράζει ποιον. Πειράζομαι σε εμείς εσένα, να ξαπάμε στην Παρασκευκά. Κυρία Μαρίτσα. Ναι, μον κόρη Δημητρούλα, έλα πολλά κόρη. Πέμας να δούμε ήταν που γίνηκε. Ήρθε ο κύριος Πάμπος στον καφενέ. Να μπω, ούλα θέλει να τα ξέρεις εσού. Όχι κυρία Μαρίτσα, εγώ απλώς ρωτώ που ενδιαφέρον. Πέμου να δούμε να μου θέλεις να μάθεις. Παραδέχτηκε ότι εγγύνος που έπαιμπεν τα ποίηματα της στην κυρία Μπεζούνα. Όχι κόρη Δημητρούλα, δεν παραδέχτηκε. Άμα και που την αντίδραση του, εγώ κατάλαβα ότι είναι εγγύνος. Ποια είναι αντίδραση του δηλαδή. Λίον έλειψε να μαζέρει. Και εκείνη η καημένη Πεζούνα πιστεύει ακόμα ότι είναι εγγύνος, κόρη. Μάνα μου, ρε την καημένη την κυρία Μπεζούνα. Ουφ, κόρη Δημητρούλα, είναι καλά που καμά που είναι στο κόψα αμέσως ότι είναι εγγύνος, κόρη. Πάμε, κυρία Μαρίτσα, να το κόψεις τώρα. Πάμε, καλό, χάτ. Γεια σου, Δεσποσίνη. Καλώς το παράδειγμα. Πώς πάμε. Πολύ καλά, παπά Κωστή. Μου έκανε εντύπωση πως σχεδόν όλοι ενθουσιάστηκαν όταν τους τηλεφώνησα. Πες μου, σας αρέσει τόσο πολύ το χαβιάρι στην Κύπρο. Μα αν πατζένε χαβιάρι που θέλουν τούτη Δεσποσίνη. Όχι, χαβιάρι θέλουν. Αφού τους το λέω καθαρά. Ναι, αλλά στη γλώσσα τους τούτους το χαβιάρι μπορεί να σημαίνει τίποτε άλλον. Σαν τι, παπά Κωστή. Ναι, αρέσει που τη Ρωσία φέρει πίνη. Ξέρω εγώ, αν πάει ο κύριος Παντέλα σκέφτεται να κάνει εμπόριο λευκής σαρκός. Απάναγια μου, αυτό είναι παπάκουστη. Τώρα εξηγούνται πολλά πράγματα. Σαν τι πράγματα, Δεσποσίνη, εγώ αστείεψα, συγχωρείτε. Δεν θέλω να πάω, φυλακή, παπάκουστη. Να πω, παπάκουστη, πού πάει τούτη η βουρική. Εδώ αστείεψα την γέφυρα βουρική. Δεν μου τις είπες γιατί. Είπα της ότι είναι να κάνετε εμπόριο λευκής σαρκός, όχι χαμηλά. Μαλά, αστεία του τα παπάκουστη μου, καπνίσιο. Και έχω κρέτσι κατά πολύ να πει να τη στραβώ και. Όχι, νομίζω είναι κρέτσι, είναι Παντέλα. Α, τι θα πει. Κούρα, κάνει αστείο. Για το μάτι σου, για το έλο. Εν το θέλει. Όχι, εν το έλο.
μίλησε κομικά συνταμώθηκε μου. Να σου πω. Λοιπόν, για θα πάει τώρα στο Χάμπατσο να του πεις ότι είμαι εντάξει. Για, μα το Θεό, θα του πω ότι είμαι μούνταρες. Ξαβόλαδες φανταρες, κόρη. Ως που σε παρακολουθώ, εγώ πιερώνομαι. Είναι καλά να πιερώνεσαι εσού και να φτιάνει το όνομα μου εμένα. Καλά, ένα σου ένα πράγμα, αλλά όχι να φτιάχνα μου το στόμα σου, εντάξει. Ατελάλη. Ας πούμε σε αυτή. Κύριε Λέισον, έχω ράφια δαμε. Ποιος είναι να μας ακούσει. Να σου πω μες σ' αυτήν, κόρη. Λάλε, μες στο αυτή. Άντε. Κατάλαβες. Θα του σύσω την κελέντου. Όχι σήμερα, αύριο. Να σου πω εγώ ποτέ. Να... Α, να μου πεις εσύ. Όχι σήμερα, αύριο. Εχτάς θα του την ισχύσω. Μπορεί, Παρασκευή. Μπορεί, Παρασκευή. Να σου πω κάτι, κόρη Μαρίτσα, να σου πω κάτι και να μέσα σου κακοφάνει. Εμπαζούλεψες για τη χρυσή τύχη που με ήβρε, κόρη, για να μου λαλείς ότι ο Πάμπος είναι ο Κοντογιάννης. Κύριε Λέισον, κόρη Μαρίτσα, δεν μπορεί να δουλέψω, κόρη, καλά στο πλάσμα τον Πάμπο και να δουλέψω κιόλα. Μόνον η στίχη που γράφει, κόρη. Μόνον η στίχη που γράφει, εχρυσάφη. Πίκρισε. Όχι και πίκρισε, κυρία Μεζούνα μου, επειδή σου λαλούμε την αλήθεια, δηλαδή για να με πληγωθείς. Φύγετε, κόρη. Φύγετε, κόρη, και αφήστε με να κλάψω, κόρη. Κόρη, πες του να, όχι να σου φταίξουμε εμείς, επειδή άλλα νομίζες μες στη κελέ σου κι άλλα η στάση. Η κελέ με νομίζει τίποτε. Και να αφήσεις εσύ και τη κελέ με κάτι σημαντικό. Πάμε, κυρία Μαρίτσα. Πού ποτέ θα πάτε. Πού ποτέ θα πάτε. Θα κάτσετε κι αμέ να έρθει ο Πάμπος να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και να σπάσετε που την αζούλα σας. Καλά. Εγώ έκατσα. Έκατσες, κόρη. Ναι, έκατσα. Εξαρτάται! Δεν μου χωρεί! Και την κόρη να την άλλη με τα πολλά τηλέφωνα και τα ολόπερα, έπιασε! Όχι, δεν την έπιασα! Δεν θυμάσαι κανένα τηλέφωνο, κανένα να μας δώξω! Όχι, δεν θυμάμαι! Εγώ μου ψέματα, ναι! Όχι, δεν σου λέω ψέματα, κύριε Παντέλα! Αλλά πες μου, θα έκανες εμπόριο ο Λευκής Σαρκός! Μα ποιος κόρη, πάσε με λίγο, ρε! Οι όλοι έτσι στο στήλο, πες να κάνω τσι πράγμα, κόρη! Έλα, μην τα πω, κόρη! Όχι, δεν έρχομαι! Είπα σου! Τι σου έκαμε ο παπάς, κύριε Πάμπο, και θέλεις να τον πνίξεις. Έκαμε μου τα θάλασσα μου τα έκαμε. Ξέρεις πόσο καιρό γίνει όλο Μπαντέλα για τις βρωμοδουλειές του. Εσύ κύριε Μουχτάρινα. Εγιόλαλη. Εσύ φωνήσα συνειθιό τους οι κύριοι. Να με παρακολουθά ο κύριος Πάμπος. Η μίση μου πως έχω φίλο. Και τούτος για παραπλάνηση επειδή έθελε να πιάει τον Παντέλα για τις βρωμοδουλειές του εδέχτηκε. Είδες είναι που μου έκαμε ουγόδωρος. Εσένα, ποιο είναι το πρόβλημα σου, κυρία Βεζούνα μου, με την κυρία Μαρίτσα. Δεν ξέρω, κόρη Δημητρούλα, δεν ξέρω, μάνα μου. Γιατί δά τους άλλους και σκέφτηκα να μοντάρω κι εγώ ένα από το λαιμό και να φτάνω το έσκι μου. Ευρέθηκε τον πρόσδιο Μαριτσού, ήμουν τώρα τη Μαριτσού. Μα ο ποιος ο Κοντογιάννης που σου γράφει τα ποιήματα, δεν εφανερώθηκε. Δεν εφανερώθηκε, ρε συμπέτερα, είναι... Εμπρός. Ναι, Βεζούνα είμαι. Ποιος? Τα πράγμα? Ο θκιός μου Κοντογιάννης. Κοντογιάννης. Να σας πω, να σας πω. Πριν 10 χρόνια που δούλευκα σε ένα γυροκομείο του Νέα Υόρκη, έβαλα το θκιό μου τον Κοντογιάννη και μέσα και ξύχασα το. Ήταν ο θκιός μου Κοντογιάννης που με έμαθε έτσι να λέω έτσι ωραία τσατίστα. Όχι, κόρη, πες του να. Τόπε, κόρη. Τόπε. Τόπε. Ναι, τόπε. Τηλεφώνησα την περαιασμένη εβδομάδα στην εκπομπή του Τσουρούλη το πρωί και μου διέκρισα την εισιτήρια του σινεμά. Πέρατε κύριε Μουτέρη μου, εμπτούτα! Έρευνα αγοράς. Σήμερα τηλεφώνησα σε 50 τηλέφωνα και ρώτησα τους πόσες φορές το χρόνο τρώσουν πώς και τις φόρμιδες. Oh my God, μα γίνονται έτσι έρευνες, κόρη. Γίνονται καλό. Όχι, επειδή ήταν να φέρνει ο Παντέλας γενέζας από την Ρωσία. Ρεαζί! Αου! Ψέμα τα Παντέλα! Να και μια μουλό! Έτσι παρέφανε με ένα μεγάλο κότσο! Αν και αφήσεις σου αρέσκει, σου ξέρω να της δώσεις γλώσσα. Ήρθα ο Λάντ. Έκοψε μου τα γενάκο για αυτόν που άρχισα. Εδώ και τώρα θα μας πεις γιατί σταμάτησες που η δουλειά. Πατήρησες τον άνθρωπο, είδες πάτησε κουβέντα, ρε! Έφυγε μου, Μαντέλα! Έφυγε σου, ρε!